Της κοιλάδας του Λούσιου έχει χαραχθεί μέσα μας και μας ξανακάλεσε να βρεθούμε στα απόκριμνα μονοπάτια του. Ο Λούσιος είναι ένα μικρό ποτάμι που τα νερά του λένε χειμώνα-καλοκαίρι έχουν την ίδια θερμοκρασία. Τον είπανε Λούσιο γιατί, σύμφωνα με τη μυθολογία, στον ποταμό λούστηκε ο νεογέννητος Δίας, ο πατέρας των θεών. Τα ερείπια της αρχαίας Γόρτινας μένουν μέχρι σήμερα στις όχθες του, μάρτυρες μιας ιστορίας τόσο αρχαίας όσο και ο κόσμος. Από την πόλη πήρε κάποτε και ο Λούσιος το όνομα Γορτίνιος, όπως και ολόκληρη η περιοχή ονομάζεται μέχρι σήμερα Γορτινία. Στην Πελοπόννησο, η κοιλάδα του Λούσιου είναι γνωστή και με ένα ακόμα όνομα, Μικρό Άγιο Όρος. Το κάλεσμα από το προηγούμενο ταξίδι μας στη Μονή Φιλοσόφου και τη Μονή Προδρόμου είναι δυνατό. Στα βράχια του Λούσιου φωλιάζει μια ερώτηση και μια απάντηση συνάμα. Φαίνεται πως οι άνθρωποι από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα επιστρέφουν εδώ. Το φαράγγι, αυτή η βαθιά και κοφτερή χαραματιά στη γη, μοιάζει να τους θυμίζει πάντα το Θεό. Τα αρχαία σκηταριά γίνανε με το πέρασμα του χρόνου μοναστήρια που φωλιάζουν στους άγριους βράχους του φαραγγιού, σαν πουλιά. Ερημοτόπια κατάνοιξης και προσευχής ήσαμε σήμερα. Καλαμίου στη δυτική πλευρά του φαραγγιού είναι αφιερωμένη στην κοίμηση της υπεραγίας Θεοτόκου. Το καθολικό της νέας μονής κτίστηκε το 1713 στα χρόνια του ηγούμενου Ιωάσαφ. Μόνη της εδώ, η μοναχή Παϊσία ανάβει καθημερινά τα καντήλια του καθολικού. Είχαμε δει στο προηγούμενο ταξίδι μας τοιχογραφίες των φημισμένων μωραϊτών ζωγράφων αδελφών Μόσχου. Εδώ οι τοιχογραφίες έχουν γίνει από τα αδέλφια Πέτρο και Μιχαήλ Παιδιώτες από την Κρήτη. Εξαιρετικής τέχνης και ακρίβειας με τα βυζαντινή αγιογραφία. Η αδελφή Παϊσία πασχίζει μόνη της σήμερα να κρατάει αναμένο το καντήλι της μοναστικής παράδοσης που το άναψε η παλιά αδελφότητα τον 18ο αιώνα.
Έπρεπε μέσα στη μέρα να προλάβουμε να προσκυνήσουμε και στη μονή εμυαλών. Οι βαριές πόρτες του μοναστηριού ασφαλίζουν από τους κλέφτες αλλά και από τους κοσμικούς περισπασμούς. Αρχικά η μονή φαίνεται να είχε τη μορφή ασκητηρίου με λίγα κελιά σφινωμένα μέσα σε σπήλαιο. Η μονή Εμυαλών είναι αρχαιότερη. Κτίστηκε το 1600, πιθανόν πάνω σε ερείπια παλιότερης βυζαντινής μονής. Το μοναστήρι άκμασε γρήγορα και το 1635 αριθμούσε 35 μοναχούς. Μάλιστα, το 1622 έγινε σταυροπηγιακό, όπως αναφέρεται σε σιγήλιο του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως η Ερεμία. Στην τουρκοκρατία υπήρξε μεγάλο πνευματικό κέντρο, αλλά και κρυψώνα των ανυπότακτων κλεφτών. Είχαμε υποσχεθεί στην αδελφή Παϊσία να γυρίσουμε το βράδυ. Η αγάπη της μεταμόρφωσε τις τηγανιτές πατάτες και τα αυγά σε βασιλικό δείπνο. Η φροντίδα της μας αγκάλιασε σαν μάνα. Την άλλη μέρα, η αδελφή Παϊσία μας ξενάγησε στα ερείπια της παλιάς μονής Καλαμίου. Το καθολικό της παλαιάς μονής είναι σφινωμένο πάνω στο βράχο. Μαυρισμένη στον τοίχο, ξεχωρίζει ακόμα η εικόνα της Παναγίας, με τεχνοτροπία παλαιότερη, της παλαιολόγιας ζωγραφικής, από άγνωστο σήμερα ζωγράφο. Εικόνες μιλούν εν αείχο φωνή και η φωνή, ο ήχος, το μέλος εικονογραφούν μιαν αοράτος ορωμένην εικόνα. Το χρώμα μιλά με το δικό του τρόπο και κάθε κίνηση κάτι ζωγραφεί και κάτι άδει. Οι ψημιθιές, λεπτές λευκές γραμμές σαν τελευταίος τόνος στη βυζαντινή ζωγραφική
που διαπερνούν τη φαινομενική ακινησία των βυζαντινών μορφών. Οι αγιογραφίες εδώ έχουν γίνει μόνο από τον Πέτρο Παιδιώτη το 1705 με έξοδα του Αθανασίου Κουλόπουλου εκ χώρας Καρίτενας, όπως διαβάζουμε στην επιγραφή πάνω από την είσοδο. Ηγούμενος τότε ήταν ο ιερομόναχος Παΐσιος. Η Παλαιά Μονή είναι κτισμένη σε απότομο βράχο 100 μέτρα βορειοανατολικά της Νέας, πάνω ακριβώς από το φαράγγι του Λούσιου. Μερικοί ιστορικοί λένε ότι είναι κτίσμα του 15ου αιώνα. Στους βράχους κρέμονται τα κελιά ασκητών μοναχών που έφτασαν μέχρι εδώ από άγνωστη αιτία. Σώζεται και ένα διόροφο μικρό παρεκκλήσι που λέγεται Εγκλίστρα. Το καθολικό και τα κελιά περιβάλλονται από προστατευτικό τείχος κατά τα πρότυπα της Μονής Φιλοσόφου. Βιβλίο είναι μόρφωση. Το καλό βιβλίο είναι εφόδιο ζωής. Το καλό βιβλίο είναι σαβάλας. Η καρδιά της Μακεδονίας χτυπάει με υγεία. Το πληρέστερο περιοδικό για θέματα υγείας εκτάκτως αυτή την Κυριακή. Απολαύστε το γιορτινό τραπέζι χωρίς να πάρετε βάρος. Διασκεδάστε και αποφύγετε τις παγίδες του αλκοόλ. Η ψυχολογία του τζόγου. Μαμά, υπάρχει Άγιος Βασίλης? Δώστε τη σωστή απάντηση διατηρώντας την παράδοση. Με υγεία, όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για να ζούμε καλύτερα. Αυτή την Κυριακή και κάθε μήνα με την Εφημερίδα Μακεδονία. Αν οι τοιχογραφίες των αδελφών Μόσχου, των αδελφών Παιδιώτη και του Βίκτορος του Κρή μας είχαν χαρίσει το βυζαντινό φως που κρύβεται στη χαράδρα του Λούσιου, αυτή την φορά η ίδια η φύση με το φθινοπορεινό ένδυμά της μας χάριζε μια αλόκοτη ομορφιά. Σήμαντρο αντυχεί στο φαράγγι με τον ίδιο τρόπο που καλούσε κάποτε τους ασκητές που ήταν χωμένοι στις πηγές και τα κελιά τους να προσευχηθούν. Το εργόχειρο και το κομποσκίνι μετράει το χρόνο των μοναχών. Φωτίζει τις μορφές των μοναχών. Οι μορφές των Αγίων στους τοίχους μοιάζουν να αγάλλονται μαζί τους στην πανηχίδα, στην αγρυπνία της προσευχής και της λατρείας.
Την άλλη μέρα, εορτή του Αγίου Ανδρέα. Ο πατήρ Δαμασκηνός μας μίλησε για την αρχαία εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, δίπλα στο γεφύρι του ποταμού. Ο Ανδρέας που μαρτύρησε στην Πάτρα, όχι πολύ μακριά από αυτό το φαράγγι, γιορτάζεται κάθε χρόνο εδώ από τους μοναχούς και τους προσκυνητές με ένα μικρό πανηγυράκι. Η εκκλησία του Αγίου Ανδρέα είναι μια γέφυρα που ενώνει όλες τις μονές και τα ασκητήρια της κοιλάδας του Λούσιου και είναι χτισμένη κοντά στον αρχαίο ναό του Ασκληπιού. Η λειτουργία τους ενώνει όλους σε αυτό το στενό εκκλησάκι. Το ρεύμα του Λούσιου που κυλά από κάτω σιγοντάρει την πανήγυρη. Η άρτη είναι μια προσφορά λατρείας στο Θεό. Μετά τη λειτουργία μοιράζονται στους προσκυνητές. Όλοι θα πάρουν το φύλεμα της γιορτής από τους μοναχούς. Μπακαλιάρος με σκορδαλιά. Μετά την πνευματική και η υλική τροφή. Μέσα στο ναό σώζονται μόνο σπαράγματα τοιχογραφιών. Είναι εξαιρετικά δείγματα της ζωγραφικής από τα χρόνια των παλαιολόγων. Μετά το τέλος της λειτουργίας στον Άγιο Ανδρέα, σχεδόν χωρίς να το καταλάβουμε, βρεθήκαμε στη Μονή Καλαμίου. Η αδελφή Παϊσία, στην καλοκαιρινή μας επίσκεψη, μας είχε φιλέψει με τόση αγάπη και ζεστασιά που δεν ξεχνιόντουσαν εύκολα. Μάζευε χόρτα στην αυλή του αγαπημένου της μοναστηριού. Παρατηρώντας την από μακριά, αναλογιστήκαμε τι θα είχε γίνει ο πολιτισμός της Χαράδρας του Λούσιου αν δεν υπήρχαν αυτοί οι λίγοι άνθρωποι με αδιανόητη πίστη να τον υπηρετούν. Thank you.
όλα στην κοιλάδα. Τα βράχια, το ρεύμα του ποταμού, τα δέντρα, τα πουλιά είναι ένας ύμνος στη δημιουργία και στο Θεό. Οι καμπάνες, ρυθμισμένες τονικά, παίζουν τη δική τους μουσική, σαν ένα εκκλησιαστικό όργανο της ερημιάς. Ο άνθρωπος εδώ, στο μικρό Άγιο Όρος, είναι ταπεινός προσκυνητής. Τα χτίσματά του, προσαρμοσμένα στο τοπίο, έχουν γίνει κι αυτά μέρος του αρχαίου φαραγγιού. Ερείπια, κελιά, εκκλησίες, τοιχογραφίες, μονοπάτια συμπληρώνουν αρμονικά ό,τι έχει φτιάξει η φύση και ο ποταμός. Ανεβαίνετε, ανεβαίνετε αδελφοί, αναβάσεις, προθύμως εν καρδία. Ακούγοντας την εντολή του Χριστού, δεύτε αναβόμεν εις το όρος Κυρίου. Πάνω σε αυτή την κορυφή κι εγώ στηρίζομαι, όπως γράφει ο δάσκαλος των ασκητών Ιωάννης στην Κλίμακα. Το λιβάνι προσφέρεται με καθαρή την καρδιά. Η καρδιά του μοναχισμού είναι η κοινή λατρευτική ζωή, ο προσωπικός πνευματικός αγώνας που εκτελείται στο κελί κατά την ώρα της μόνωσης και του προσωπικού τους κανόνα. Η κάθαρση του νοός από την εμπαθή ύλη. Μια στενή πόρτα και μια σκάλα κολλητά στο βράχο μας βγάζει στο οστεοφυλάκιο. Όσοι πατέρες και μητέρες μοναχοί ανέβηκαν το φαράγγι όλους αυτούς τους αιώνες, βρίσκονται αναπαυμένοι και ειρηνικοί εδώ. Προσδοκούν Ανάσταση νεκρών. Έφτασαν εδώ από μέρη μακρινά και γειτονικά, ακούγοντας την προτροπή του Αγίου Ιωάννη της Κλίμακας. Σύμφωνα με το Μέγα Μύστη που είπε «Πίστης, ελπής, αγάπη». Μίζον δε τούτον η αγάπη. Το γενναίο ρεύμα του ποταμού στέκεται κάποτε ήρεμο ανάμεσα στις σπηλιές των βράχων. Σταλάζει και ποτίζει τα πλατάνια, τα πουλιά και τους άγιους ασκητές. Το μικρό Άγιο Όρος λούζεται στη δροσιά του.